Σε σύμβαση με ΣΕΡΕ, ο ιδιοκτήτη, ο οποίος κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάρκα, προέβη το επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του επιμελητήριου, κύριο Αθανάσιο Μαλιαρά, τα χρήματα τα οποία εξοικονομούνται από τα φωτοβολταϊκά θα πηγαίνουν στο επιμελητήριο ως χορηγία για τη ΣΕΡΕΞΠΟ. Λοιπόν, έχουμε κάνει μία σύμβαση με έναν ιδιώτη ΣΕΡΕ, ο οποίος κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάρκα. Είναι μια εταιρεία με την οποία έχουμε έρθει σε μια συμφωνία ότι θα στείναμε ένα δεκαράκι, ένα δεκάρι φωτοβολταϊκό μέσα στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγλας, και αντισταθμιστικά τα χρήματα που είναι να πάρει η εταιρεία θα τα επιστρέψει στο επιμελητήριο ως χορηγία για την ΣΕΡΕΞΠΟ. Θα έρχεται σαν εκθέτης για 4 χρόνια, οπότε έτσι κερδίζουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο που κατασκευάστηκε ήδη στο επιχειρηματικό κέντρο ΣΕΡΕΞΠΟ Χρήστος Μέγλας. Είναι ένα μικρό πάνελ, όπως μπαίνουμε στο φυλάκιο που είναι αριστερά, φαίνεται ούτως ή άλλως και από έξω από το επιχειρηματικό κέντρο, έχει συνδεθεί με την ΔΔΕ, γίνεται ο συμψηφισμός των ορών κατανάλωσης και μάλιστα το κάναμε σκεπτόμενοι ότι κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου και κατά τις ημερομηνίες που είναι η ΣΕΡΕΞΠΟ, επειδή καταναλώνεται αρκετό ρεύμα, καλό θα ήταν να έχουμε ένα φωτοβολταϊκό το οποίο θα γίνεται αντιστάθμιση στην ΕΔΕΗ και τα έξοδα δεν θα είναι μεγάλα. Οπότε ήρθαμε στη συμφωνία με αυτή την εταιρεία. Δέχτηκαν και αυτοί να είναι χορηγοί στη ΣΕΡΕΞΠΟ για 4 χρόνια, οπότε στην ουσία βγήκε δωρεάν για το επιμελητήριο με κέρδος το ρεύμα που θα καταναλώνουμε τον μήνα Σεπτέμβριο. Μετά την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του επιχειρηματικού κέντρου Χρήστος Μέγλας, θα δουν εάν μπορούν να βάλουν περισσότερα φωτοβολταϊκά. Κοιτάξτε τώρα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα κτίρια, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, δεν έχουμε κάπου που μπορούμε να βάλουμε πάνω σε μια στέγη. Από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθούν, θα δούμε και εάν υπάρχει και ελεύθερος χώρος στην ΔΔΕ για να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες και άλλα τέτοια φωτοβολταϊκά, και αν σηκώνει το δίκτυο και εφόσον βρούμε και άλλους συνεργάτες οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, βεβαίως θα κάνουμε, και εδώ είμαστε για να τα συζητάμε και να τα βλέπουμε.